Στον Μιχάλη τον Τρικαμινά, σήμερα πραγματικά ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Έπαιξε όλο και το πρώτο και το δεύτερο ημίχρονο σε κανένα αλλαγή γύρω στο 70. Θέλω να μου πεις πώς το είδες στο μάτς, αν το περίμενες έτσι, με τόσο μεγάλο σκορ απέναντι στον Ατρόμητο Πειραιά. Εντάξει, σίγουρα δύσκολο παιχνίδι ήταν. Το πήραμε όμως, ήμασταν αποτελεσματικοί όσο μπορέσαμε. Και συνεχίζουμε. Πρώτο παιχνίδι ήταν, έχουμε ακόμα άλλα 5. Είσαι ευχαριστημένο από τη δικιά σου απόδοση? Όχι τόσο, αλλά εντάξει. Μπορούσα και χειρότερα, μπορούσα και καλύτερα. Ο COVID σας έχει επηρεάσει καθόλου από όλο αυτό το προπονητικό κομμάτι? Όχι, δεν είχαμε κρούσμα. Δεν έχετε, πάλι, καλά, όχι, δεν έχετε πρόβλημα με τέτοιο. Πού αφιερώνεις την νίκη? Στους γονείς που μας στήριξαν έξω και σε όλους τους παίχτες μου εδώ που ήταν. Σε ευχαριστώ, Τρικαμινά μου. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Τον Αντώνη Τρίμητση. Τρίμητση, πραγματικά σήμερα τα έδωσες όλα. Σκόραρες, πόσα γκολ έβαλες? Ένα γκολ. Αλλά ήταν πολύ καλό γιατί ήταν από πλάγια θέση και το πλασάρισες πολύ ωραία. Θέλω να μου πεις πώς έδωσε το παιχνίδι και αν τον περίμενες τον Ατρόμητο Πειραιά έτσι. Εντάξει, σίγουρα περιμέναμε ένα δύσκολο παιχνίδι. Στη β' φάση που είμαστε, όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Αλλά ανταπεξέλθαμε και σε μια δύσκολη μέρα και κερδίσαμε. Είναι δύσκολο να σκοράρεις για ένα δεκάρι, να το πω έτσι, γιατί βλέπω ότι φορά στο 10. Στην ομάδα που έχουμε, ναι, με τους συμπαίκτες μου που βοηθάνε πάντα, δεν είναι καθόλου δύσκολο. Τσαντίζεσαι άμα δεν σου δίνει ο συμπαίκτης την μπάλα? Καθόλου, γιατί όλοι πάντα δίνουν. όλοι. Μοιράζεται έτσι. Ναι. Είχες καθόλου κανένα τραυματισμό ή όλα τίποτα, κομπλέ? Όλα καλά. Όλα καλά. Έτσι, πού αφιερώνεις και εσύ την νίκη σου? Στους γονείς μας και σε εμάς όλους. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και καλή εγώ. Συνέχεια. Το Γιάννη πίσω ήσουν, νομίζω, εσύ ή στα πλάγια? Αμυντικό χαφ. Πώς θα είδες τα πράγματα απέναντι στον Ατρόμητο Πειραιά? Εντάξει, ήταν μια δυνατή ομάδα, ναι, αλλά πιστεύω ότι κάθε μάτς μπορούμε να το κρίνουμε εμείς με το τι απόδοση θα έχουμε σε κάθε μάτς. Εσύ είσαι ευχαριστημένος από τη δικιά σου απόδοση ή μπορεί να δώσει παραπάνω? Είμαι ευχαριστημένος, αλλά σίγουρα μπορώ παραπάνω. Είναι ο σκοπός σου να παίξεις μεγάλη ομάδα? Ναι, φυσικά. Θα ήθελες? Ναι, φυσικά, και είναι μεγάλο. Είναι και το όνειρό σου να πας σε μια επαγγελματική κατηγορία? Ολονό, νομίζω. Ποιο παιδί πες, δεν είναι? Ναι, εντάξει. Είσαι ευχαριστημένος από τη βαθμολογική κατάταξη που είσαστε τώρα με τον Ίκαρο? Ναι, αλλά είναι πολλά μάτσα ακόμα και έχουμε δρόμο. Δώσε και εσύ που αφιερώνεις την νίκη. Στους γονείς μας και σε όλη την ομάδα και στον προπονητή μας, τον Παπουτσί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον Μπαρέλι, τον Κωνσταντίνο. Ναι. Κωνσταντίνε, πώς θα είδες τα πράγματα εσύ με τον Ατρόμητο Πειραιά? Αυτό το μάτς. Ήταν δύσκολο μάτς. Η ομάδα κατάφερε να πάρει την νίκη. Παίξαμε καλό ποδόσφαιρο, ειδικά δεύτερο ημίχρονο. Ήμασταν πολύ αποτελεσματικοί πολύ. Βάλαμε 4 γκολ. Ναι. Εντάξει. Είσαι αρχηγός της ομάδας. Είναι δύσκολο να διαχειρίζεσαι τόσα άτομα σε αυτή την ηλικία? Ή υπάρχει χημεία μεταξύ σας? Υπάρχει πολύ χημεία μεταξύ μας. Είμαστε από μικρά παιδιά μαζί. Mm-hmm. Το να είμαι αρχηγός αυτής της ομάδας είναι μεγάλη τιμή, γιατί όλοι οι παίκτες είναι πάρα πολύ καλοί. Δεν ξεχωρίζουμε κανένα. Το ότι εγώ φοράω ένα περιβραχιόν δεν σημαίνει τίποτα. Όλοι είμαστε ίσοι μέσα στο γήπεδο και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Ποια είναι η συμβουλή σου που δίνεις περισσότερο στους παίκτες, τι να προσέχουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο? Εγώ, σαν αμυντικό χαφ που είμαι, θέλω να προσέχουν οι συμπαίκτες περισσότερο την άμυνα. Γιατί αν δεν φάμε γκολ, δεν μπορούμε να χάσουμε. Mm-hmm. Οπότε να κερδίσεις κάτι. Ναι. Πολύ ωραία. Πού αφιερώνεις και εσύ την νίκη σου? Τα αφιερώνω στους γονείς μου που μας στηρίζουν κάθε παιχνίδι, στον προπονητή μας, στον πατέρα μου και στη μητέρα μου που ψηλά με βλέπει. Να είναι καλά, να τη θυμάσαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το Ραφαήλ 21. Ωραία. Θέλω να μου πεις και εσύ πόσο είδες το παιχνίδι και πραγματικά τι χημεία υπάρχει εδώ στον Ίκαρο και πόσο καιρό είσαι εδώ στον Ίκαρο? Στον Ίκαρο είμαστε. Εσύ πόσο καιρό είσαι? 5 χρόνια. Είσαι 5 χρόνια από τις ακαδημίες δηλαδή. Πόσο χρόνο είσαι? 17. 17. Ωραία. Στην ομάδα υπάρχει μεγάλη χημεία. Οι παίχτες γνωρίζονται από πολύ μικρά παιδιά. Σήμερα αντιμετωπίσαμε μια δύσκολη ομάδα. Ήταν δύσκολο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο, με αλλαγές και ένα ανακάτεμα της τράπουλας του προπονητή, βρήκαμε τα δίχτυα και κλείδωσαν το παιχνίδι. Ανταποκρίνεσαι σε αυτά που λέει ο προπονητής? Πάντα ακούμε τον προπονητή μας, έχουμε πίστη σε αυτόν και στο πλάνο του και στοχεύουμε για τον τίτλο. Είναι στο μυαλό σου η μπάλα να παίζεται με τη μία? Φυσικά, όταν είναι εύκολο και όταν δεν έχουμε χώρους και πρέπει να ανοίξουμε τον αντίπαλο, προφανώς, ναι. Έρχονται από τη μεγάλη ομάδα να σας δούνε, από το αντρικό? Αρκετά παιδιά που αγωνίζονται στην ΚΑΠΑ 18 φεύγουν και στο αντρικό. Ας πούμε σήμερα. Εσύ έχεις δοκιμαστεί ποτέ στο αντρικό να παίξεις? Ναι. Έχεις πάει? Ναι. Είναι δηλαδή, βλέπεις ότι θα παίξεις στο αντρικό? Πώς τα βλέπεις τα πράγματα, αυτό εννοώ. Με δουλειά και αφοσίωση στο στόχο, ναι, όλα γίνεται. Θες να φτάσεις πιο ψηλά επαγγελματικά, θες να παίξεις επαγγελματικά ή θες να παίζεις μπάλα να το ευχαριστήσεις εσύ, ας πούμε, προσωπικά? Είναι ένα όνειρο κάθε παιδιού. Ναι. Θα κάνω τα πάντα δυνατά. Για να γίνει, για να πας όσο γίνεται πιο ψηλά, έτσι. Πού αφιερώνεις την νίκη?
Στους γονείς που μας βλέπουν, κάθε αγωνιστική και στην ομάδα. Πολύ ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια.